Ο Ελίτης έλεγε ότι χρειάζονται στην τέχνη να έχεις τόλμη, ταλέντο και τι άλλο... Τύχη. Τύχη. Η Αλεξάνδρα Καημένου είναι εδώ σήμερα μαζί μας για να μας πει στη δημοσιογραφία τι χρειάζεσαι. Καλησπέρα. Ε, Καλησπέρα. Ε, κοίτα, νομίζω ότι χρειάζονται σίγουρα αυτά τα τρία. Ναι. Και το βασικότερο α, που πρέπει να έχεις για να μπορέσεις να επιβιώσεις μέσα σε αυτό το επάγγελμα είναι πάθος για αυτή τη δουλειά. Mm. Είναι να αγαπά αυτή τη δουλειά. Είναι ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Όσο λαμπερό και αν φαίνεται στην ναι. τηλεόραση, ναι. που σε βάφουν, σε χτενίζουν, δεν είναι μόνο αυτά. Είναι ναι. όλο το από πίσω. Ναι. Οπότε θέλει πάρα πολύ να το αγαπά αυτό το επάγγελμα για να μπορέσεις να το κάνεις και να αντέξεις να το κάνεις γιατί έχει και πολλά πίσω πλάτα μαχαιρώματα και πάρα πολλέ και πάρα πολύ τοξικότητα και πολλά πολλά πολλά. Ναι. Να πούμε ότι όλα αυτά με πολύ μεγάλη αγάπη τα κάνει, τα αντιμετωπίζει και καταφέρνει να πει δελτίο ε, τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου. Τι σημαίνει αυτό για την προσωπική σου ζωή, <ΣΣ> <ΣΣ> Ότι δεν έχω Σαββατοκύριακα. <ΣΣ> 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 Αλλά δεν με πειράζει πολύ να σου πω την αλήθεια. Mm -hmm. ε, Καταρχά, πριν πω για τα Σαββατοκύριακα, να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι στο action 24. Mm. Ένα κανάλι. Αμυγό ενημερωτικό ναι. με πινελιέ ψυχαγωγία και εμένα μένα η ενημέρωση μου αρέσει πάρα πολύ, την αγαπάω πάρα πολύ. Είμαι παιδί τη ενημέρωση. Είναι διαστροφή αυτό, το ξέρει. Είναι, ναι. <ΣΣ> Δεν είπε κανεί ότι οι δημοσιογράφοι είναι κανονικοί άνθρωποι. Σωστά. Ναι. Ε, αλλά έμαθα από πολύ μικρή να δουλεύω και Σαββατοκύριακα, να δουλεύω και Αργίε, να δουλεύω και Πρωτοχρονιέ και Χριστούγεννα και Πάσχα και όταν οι άλλοι σου βλύνουν το αρνί, Ξέρει, είναι η πρώτη φορά. Ναι. Μετά το ξεπερνά. Με, μετά σχεδόν σ' αρέσει. Ναι. Λε, α τι ωραία. Σαββατοκύριακο είχατε πάει και εγώ δουλεύω. Mm. Και όλοι σε λυπούνται και όλα αυτά. Αλλά τελικά, όταν δεν περνάνε καλά, εσύ έχεις τη δουλειά σου, ναι. πα εκεί. Έχει μία. σ' αρέσει το, το να βρίσκεσαι στη δουλειά σου, Γιατί το λέω αυτό, γιατί πια είμαστε σε μία εποχή. Όπου πολλέ δουλειέ μπορεί να τι κάνει από μακριά. Mm. Δηλαδή, μπορεί να γράφει ένα site και να μην πατά, να μην ξέρει καθόλου που είναι. Εσύ έχει και το δελτίο και εφημερίδα. Ναι, όχι, μου αρέσει να είμαι στο γραφείο. Ναι. Μ' αρέσει πολύ. Κοίταξε να δει, πολλέ φορέ θα πάρω δουλειά για το σπίτι, γιατί θα πω ότι ah, έκατσα αρκετέ ώρε τώρα στο γραφείο. Φτάνει, το άλλο κείμενο θα το γράψω στο σπίτι. Ναι. Αλλά μου αρέσει να είμαι στο γραφείο, μου αρέσει αυτή η συναναστροφή με του συναδέλφου. Όταν το κλίμα στο γραφείο είναι καλό, και εγώ δόξα τω Θεώ, ε, τόσο στο Άξιον 24, τόσο και στα παραπολιτικά, έχω, είναι το κλίμα φανταστικό στο γραφείο. Είναι οικογενειακό. Οπότε θέλω να είμαι και στο γραφείο. Και θα σου πω και κάτι. Ναι, για πε. Πολλέ φορέ, όταν θα πάρω άδεια το καλοκαίρι. Ναι. Που, τώρα ε, ξέρω. Καλύτερα, δεν πολύ παίρνω εκεί. Ξέρω τι θα πει. Θε να γυρίσει τη δουλειά. Παίρνω την εφημερίδα μαζί μου. Ναι. Έχω και το μυαλό μου. Ε, θέλω να γυρίσω στη δουλειά. Ναι. Λέρω, τώρα κάτι, κάτι δεν γίνεται σωστά. Κάτι γίνεται εκεί έξω και εγώ δεν είμαι εκεί. Ναι. για να το παρουσιάσω, για να κάνω ρεπορτάζ, για να μάθω. Για... Ναι. είναι πολύ απλό. Είναι μια δουλειά που έχει ποικιλία. Καμία μέρα δεν είναι ίδια με την προηγούμενη. Οπότε σου λείπει αυτό το. Ναι. Σου λείπει ναι. αυτό, αυτή, το, ε, το ξαφνικό. Έτσι, ναι. Ο ευνηδιασμό. Ναι, εγώ ο... νομίζω είμαι και λίγο ρυθμισμένη να δουλεύω. Δεν θα σου πω ψέματα. Ναι. Έτσι λένε κάποιοι φίλοι μου. Ότι έχω ρυθμιστεί, είμαι, είμαι ρομποτάκι, έχω ρυθμιστεί για να δουλεύω. Ναι, έχει κυρίω άντρε φίλου. Γιατί τα, τα λέμε γενικώ. Ναι, ναι. Έχω και άντρε φίλου. Ναι, αυτοί ε... δεν, δεν το βλέπουν έτσι, πρέπει να σου πω. Όχι, έτσι το βλέπουν. Όχι. <laughs> 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 γιατί μου το έτσι το βλέπουν. Αφού είμαστε τόσο χρόνια φίλοι. Εντάξει, εγώ ξέρω. Ναι. Λοιπόν, <laughs> δεν το, αυτοί δεν, δεν θέλουν απλά να είναι φίλου. Τώρα, αν εσύ του έχει βάλει στο friend zone, <laughs> ότι μέχρι <laughs> εδώ και δεν θέλω παραπάνω, είναι δικό σου θέμα. Νομίζω να... ότι το βάλαμε. Μαζί στο friend zone. Okay. Και είναι ωραίο να έχει άντρε-φίλου. Γιατί εγώ. Για πες και Εγώ αρέσει. έχω δύο κολλητέ, η μία είναι από τη δουλειά με την άλλη, είμαστε 30 χρόνια από τον ήπιο μαζί, και είναι ευλογία αυτό. Ωστόσο, μέσα στην, στην πορεία των χρόνων βρήκα και άντρε κολλητού. Ε, είναι ωραίο γιατί ακού και την άλλη πλευρά. Την, ναι. την άλλη όψη του νομίσματο, ναι. ε, πολλέ φορέ. Και επίση θα σου πω και κάτι, είναι εύκολη. Ναι. Δεν γκρινιάζουν. Ναι. θα πάμε εκεί, θα πάμε. Ναι. Θα κάνουμε αυτό, θα το κάνουμε. Ε, είμαστε διακοπέ, παιδιά. Το πρόγραμμα λέει αυτό. Εντάξει, θα σου πούνε. Ναι. Θα εκφράσουν και εκείνη ε, τα θέλω, τους, αλλά βολεύονται τα πράγματα. Βολεύονται. Δεν έχουν αυτή την κρίνια, και αυτή την. έχουμε, Είμαστε λίγο περίεργε οι γυναίκε Θέλουμε μας. και το λίγο παραπάνω ή δηλαδή ναι, παραπάνω ναι. τριβή. Ναι. Ε, Πιστεύει ότι είμαστε από διαφορετικού πλανήτε, ναι. που λένε ότι δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ άνδρων και γυναικών. Δεν θα πω για την επικοινωνία, αλλά είμαστε από διαφορετικού πλανήτε. Εμεί mm. Έχουμε... mm. μα έχουν ρυθμίσει έτσι, δεν ξέρω, σαν να κάνουμε άπειρα πράγματα μέσα στην ημέρα που δεν μπορούν να τα κάνουν οι άντρε. Είναι ξεκάθαρο πλέον αυτό. Ναι. Yeah. Ε, με... τι, τι, τι να κάνουμε, συγγνώμη. Κάνουμε πολλά περισσότερα από, από του άντρε, είμαστε πολύ εξελιγμένα μοντέλα. Ναι, yeah. <laughs> <laughs> και με περισσότερε λειτουργίε, <laughs> yeah. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Yeah. Θα μα μισήσουν οι άντρε, θα συνεχίσουμε τα συζήτηση. Όχι, κάνουν μας... πάρα πολλά πράγματα. Ε, είναι πολύ ε, Αλλά δεν κάνουν όσα εμεί. Δεν έχουν όλου του ρόλου που έχουμε εμεί ε, μέσα στην ημέρα. Ναι. Ξεκίνησες λίγο διαφορετικά την ε, καριέρα σου σε αυτόν τον κόσμο. Ναι. Τα ενδιαφέροντά σου ήταν διαφορετικά. Δηλαδή, ξεκίνησε από το χαροκόπιο ναι. να σπουδάσει γεωγραφία. Ναι. Που μου εξήγησε ότι δεν είναι αυτό που νομίζω. Όχι. Είναι μια βαριά σχολή. Είναι μια βαριά σχολή. Δεν μαθαίνει τα ποτάμια, τι λίμνε και τι πρωτεύουσε. Ναι, γιατί εγώ λέω Α, θα ξέρει φανταστική γεωγραφία η Αλήθεια. Καθόλου. Ναι, δεν ο... έχω καμία έμφαση. Okay, Όχι. Ναι. Ε, κάνει μετρολογία, κάνει σεισμολογία, ε, ε, μπορεί να φτιάξει του χάρτε του στρατού. Ναι. Ε, έχει και το κοινωνικό κομμάτι μέσα των κοινωνικών επιστήμων. Αλλά είναι μια πολύ, πολύ βαριά σχολή και γι' αυτό νομίζω με κέρδισε και η δημοσιογραφία. Ε, το το έχει μετανιώσει πρέπει δεν το έχει μετανιώσει γιατί περνά πάρα πολύ ωραία όπω είναι. Δεν υπάρχουν στιγμέ που λε: Ωραία, καλύτερα να έχω μείνει στη σχολή μου, να φτιάχνα χάρτε για το στρατό. Όχι. Ε, όχι. όχι. Είμαι ένα άνθρωπο που μου αρέσει πάρα πολύ η εξέλιξη mm -hmm. γενικά. Ε, και θεωρώ ότι σε κάποια επαγγέλματα έχει τα βάνι. Ναι. Θα μου πει γιατί στο δικό, στο δικό μας επάγγελμα δεν έχει τα βάνι. Πάντα έχει κάτι καινούριο να κάνει. Είναι τα βάνι το δελτίο Είναι. Η... Τα βάνη δεν είναι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί το λέω. Γιατί είσαι αναγνωρίσιμη. Βγαίνει ναι. ε, να πει κάτι, άρα έχει την εγκυρότητα να το κάνει. Ναι. Και από εκεί και πέρα, επειδή ο κόσμο σε ξέρει, σε συνδυάζει με την εγκυρότητα, ο λόγο σου μετράει. Το λέω πολύ απλά. Γι' ναι. αυτό λέω, Μήπω είναι η κορυφή του πράγματο. Δηλαδή, θε να κάνει και κάτι άλλο. Θε να φάει τη δουλειά του διευθυντή μα. Του διευθυντή το μα το όχι. Τώρα. Δεν ναι. θέλω να σα φάω τη δουλειά του συγκεκριμένου. Του συγκεκριμένου. Κάποιου άλλου ενδεχομένω. <laughs> Καταρχά, είναι πάρα πολύ νωρί για κάτι άλλο και ναι. μόνο που είμαι σε αυτή την ηλικία και μου έχει δοθεί αυτή η ευκαιρία από το άξονα να λέω το δελτίο ειδήσεων, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι για να πει ένα δελτίο ειδήσεων, πρέπει να ξέρει λίγο και όλο το backup, τη το ναι, δουλειά. Ναι, ναι, ναι. Όσοι δεν, το, δεν ξέρουν τη δουλειά που γίνεται από πίσω, όσοι δεν ξέρουν τη δουλειά που έχει κάνει ο ρεπόρτερ έξω δεν νομίζω ότι του είναι το ίδιο εύκολο να πούνε ένα δελτίο. Ναι, δεν έχει άδικο. Οκ. Mm. Ε, okay. Άρα λες ότι δεν, δεν έχει συγκεκριμένη φιλοδοξία για τη δουλειά ή για τη ζωή γενικότερα, γιατί μπορεί να μην είναι επαγγελματικέ φιλοδοξίε σου μόνο. Ναι. Ε, για, τη ζωή, για τη δουλειά θα σου πω ότι είμαι πολύ τυχερή καταρχά και μου έχουν ανοιχτεί πολλοί δρόμοι. Ναι. Ε, Σίγουρα έχω φιλοδοξίε στο να καταφέρω να διατηρήσω αυτά που έχω καταφέρει μέχρι τώρα. Ναι. Okay. Και αν έρθει και κάτι ακόμα, επειδή είναι πολύ απρόβλεπτη η ζωή, θα ε, το συζητήσουμε. Ε, τώρα για τη ζωή. Ναι. Ό,τι ναι. θέλει ο Θεό. Είσαι θα φέρει. ελεύθερο κορίτσι. Ελεύθερο κορίτσι. Ναι. Για να είσαι ένα κορίτσι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό στη δουλειά του, είναι πολύ λαμπερό, αστραφτερό, είναι γνωστό και να είσαι ελεύθερο, θες να είσαι ελεύθερο. Ε... Δεν είναι ότι δεν βρίσκεται κάποιο. Ναι. Δεν θα μα μείνει στο ράφι, Αλεξάνδρα. Είναι Μαμά, ο... Μην την ακούς. <laughs> καθόλου δεν είναι αυτό. Είναι <laughs> ότι το έχει αποφασίσει. Δεν έχω αποφασίσει να είμαι ελεύθερη. Δεν λέω μακροπρόθεσμα Απλά, ναι. για τα επόμενα 100 χρόνια. Αλλά... Απλά θα σου πω ότι είναι και πάρα πολύ δύσκολε οι σχέσει πλέον. Ναι. Ε, μεταξύ δύο, δύο ανθρώπων. Ε, Μένα είναι και λίγο περίεργα τα ωράριά μου πλέον. Αρκετέ οι ώρε δουλειά. Και επίση, αυτή τη στιγμή, εγώ έχω αποφασίσει ότι θέλω να αφοσιωθώ πάρα πολύ στη δουλειά μου. Να. Δηλαδή, δουλεύω 7 μέρε την εβδομάδα, αρκετέ ώρε την ημέρα. Ε, παίρνω δουλειά, όπω είπα, στο σπίτι. Ε, οπότε. Μ, δεν είναι εύκολο κάποια πράγματα να συμβούν και δεν είναι εύκολο κάποια πράγματα να τα αντέξει και ο άλλο. Δηλαδή, πόσε φορέ θα πει στον άλλον: Έχω δουλειά. Ε, προέκυψε αυτό. Ε, πρέπει να, ότι... να μείνω ότι... στην εφημερίδα μέχρι αργά. Ότι τώρα αποφεύγει. Ναι. Ε, πρέπει να μείνω στο, στο, κανάλι γιατί κάτι, κάτι έτυχε. Ναι. Ε, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο ο άλλος να το αντέξει και κακά τα ψέματα και οι άντρες δεν είναι εύκολο να αντέξουν και ένα κορίτσι σαν εμένα. Α, φτάσαμε στο σημείο Α. που ήθελα <laughs> να θίξω από την αρχή, αλλά σε πάω σιγά σιγά. Είναι, ενώ ζούμε σε μια εποχή όπου λέμε ότι οι γυναίκες έχουν πλέον χειραφετηθεί, ότι ζούμε την πιο καλή φάση της ισότητας, έτσι, δεν έχει σχέση αυτό που ζούμε εμείς με αυτό που ήσχε πριν από 30 ναι. χρόνια. Είναι δύσκολο για τους άντρες να δεχτούν μια επαγγελματία δυναμική. Τι είναι το πιο δύσκολο, πιστεύεις, το επαγγελματίας δυναμική ή το διάσημη. Δεν νιώθω διάσημη, να σου πω Οκ, μπορεί να, υπά... να... Με ξέρει κάποιο κόσμο, ωραία. Ναι, ναι, α, ναι. Εσέ, πολύ... εσένα θα κοιτάξουν όμω, αν πα ραντεβού κάπου με κάποιον σε Ναι, ένα πολύ... εσένα ναι. Εσένα θα γυρίζουν ναι. να κοιτάξουν. Δηλαδή, αυτόν, όχι το βουκαρά. Ναι. Ε, νομίζω ότι <laughs> αυτό που δεν μπορούν να αντέξουν είναι το δυναμική. Το δυναμική, ανεξάρτητη, εργατική, δεν, δεν είναι εύκολο να αν το αντέξει ο άλλο. Και ειδικά αν είναι ένα άνθρωπο που είναι λίγο πιο ήπιον κάπως κάπω αλλιώ τα έχει και τα πράγματα στο μυαλό του. Ε, δεν έχει και εκείνο τόσε φιλοδοξίε και τόσα όνειρα. Είναι, είναι το πιο χαλαρό τύπο. Ναι. Καμιά φορά στερούμε από ανθρώπου που είναι χαλαροί. Λέω, μιλάω για όλε τι γυναίκε που τώρα μπορεί να μα βλέπουν, ναι. του στερούμε τη χαρά του να παίξουν το ρόλο του. Ότι δεν λέω ότι είμαστε στη φάση που ήμασταν πριν από χρόνια και ο άντρα είναι το αρσενικό και ο πολλαβαρή και η γυναίκα είναι κάτι άλλο. Αλλά το, το ρόλο όπω έχουν μάθει να τον παίζουν. Ότι εγώ θα. Παίρνω κάποιες αποφάσεις, ότι εγώ θα φαίνεται πως έχω τον τελευταίο λόγο, ενώ δεν έχουν τον τελευταίο λόγο. Mm. Θέλω να πω ότι τους έχουμε στερήσει ακόμα και το παιχνίδι αυτό. Ναι, αλλά εμένα μ' αρέσει αυτό που λες. Ναι, και εμένα μ' αρέσει αυτό Πάρα το παιχνίδι. Πολύ, Γιατί δηλαδή δεν το θέλω. παίζουν αυτό το παιχνίδι που μας αρέσει. Ναι. Δεν μπορούν, νομίζω, πια να το παίξουν. Ναι. <τσίλιο> του έχουμε επηρεάσει κι εμεί, λίγο του έχουμε κάνει κι εμεί λίγο κακό. Αυτό, η τόση ανεξαρτησία. Την μπορώ και μόνη μου να τα κάνω όλα. Ναι, θέλουν να του πει: Να μπορεί να ανοίξει, παρακαλώ, το μπουκάλι με το κρασί, Γιατί ναι. δεν μπορώ, είναι αδύναμο ναι. τα χέρια. Μπορεί ναι, να, ναι, <στοίλιο> ναι. να πιάσει το βαζάκι από πάνω, δεν το φτάνω. Μπορεί να το πιάσει, το φτάνει, ναι. Ε, εγώ θέλω να παίρνει όμω πρωτοβουλίες πρωτοβουλίε ο άλλο. Θέλω να νιώθω δηλαδή μια ασφάλεια από τον άνθρωπο που είναι δίπλα. Δηλαδή. Ναι, ξέρει, σε βλέπει και λέει αυτή δεν θέλει καθόλου. Mm. Κάτσε να μαζευτώ. Υπάρχει ναι. μια παρεξήγηση. Τι λύσαμε νομίζω σήμερα, κάπω δηλαδή το. Κά κάπως, ναι. Το συζητήσαμε. κάπως λυθήκε, ωραία. Ποιο πιστεύει ότι είναι το βασικό πρόβλημα στη σχέση σήμερα. <Οουχ> το βασικό, δηλαδή γιατί βλέπεις ακού όλοι χωρίζουν, Υπάρχουν πάρα πολλέ νέε γυναίκε ναι. που είναι αυτό, στη φάση mm. που είσαι εσύ που λένε: ναι, Δεν έχω σχέση, αλλά εντάξει, το έχω αποφασίσει τώρα ότι καλά περνάω με τη δουλειά μου. Ε, Πού δεν να μπλέκω. Προσπαθεί ο κόσμο. Δεν προσπαθεί, πια. ναι. Γι' αυτό που λες ότι όλοι χωρίζουν. Ε, σίγουρα κάποιοι χωρίζουν γιατί υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα προβλήματα, πολύ βασικά προβλήματα στι σχέσει. Αλλά ε, παλιά έλεγαν ότι χαλάει το φτιάχνουμε. Ναι. Τώρα λέμε: Χάλασε. Δεν πειράζει, θα πάρω καινούριο. Ναι. Δεν υπάρχει προσπάθεια και οι σχέσει νομίζω για να διατηρηθούν και να αντέξουν στον χρόνο χρειάζονται αρκετή προσπάθεια. Και το καινούριο πολλέ φορέ δεν είναι, είναι, είναι τόσο σπασμένο όσο ήταν και το παλιό, ναι. και πολλέ φορέ είναι και λίγο περισσότερο. Mm. Ε, συνεχίζουν να ανησυχούν οι γυναίκε που είναι επαγγελματίε που είναι καλέ στη δουλειά του ότι όχι, περνάνε τα χρόνια ή το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Νομίζω ότι το ξεπερνάμε σιγά-σιγά. Και εγώ νομίζω ότι το ξεπερνάμε. Εγώ, για παράδειγμα, να σου πω, δεν το έχω αυτό καθόλου στο μυαλό μου. Ότι α, περνάνε τα χρόνια, έφτασα 32, στα 33 και πρέπει να. γιατί η κοινωνία ορίζει ότι πρέπει να παντρευτεί, να κάνει παιδιά. Δεν το έχω ναι. καθόλου στο μυαλό μου. Και δεν είναι και αυτό ο σκοπό μου. Αν θέλει να έρθει, θα έρθει. Ναι. Ε, ό,τι και να κάνω εγώ τώρα. Θα πρέπει να σε βρει, βέβαια, ε, για να μιλέ ναι. διεκτήω εκείνη την ημέρα να μείνει στην Πετάλα, εφημερίδα. Ναι. Να μπορεί κάπου να σε βρει για να ναι. έρθει. Ναι. Κοιτά, κυκλοφορώ λίγο. Κυκλοφορεί. Δεν περιμένει να έρθει να σου χτυπήσει το κουδούνι. Όχι. Οκ, okay. Πού πα για να ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι Κέντρο. να σε βρουν. Κέντρο κυρίω. <laughs> σου αρέσουν τα ήσυχα πράγματα, μου έλεγε πριν. Ε, πλέον μου αρέσει το να βγω με του φίλου μου να πιω ένα ωραίο κρασί, να φάω ένα ωραίο φαγητό. Δεν αντέχω και για κάτι παραπάνω, είναι η αλήθεια πλέον. Αλλά ναι, μου αρέσει αυτό. Δεν θα σου πω ότι δεν μου αρέσει και το μπουζούκι. Α, ah, ah. θέλουμε <laughs> κι <laughs> αυτή τη την... νότα στο εσύ, δε, γιατί τώρα εμείς τη ενημέρωσες τι, Σωστά. θα το κρύψουμε, ναι. Άς, όλα στη ζωή είναι, γιατί δεν διασκεδάζουμε. Εντάξει ο καθένας όπως θέλει, αλλά εσύ, είσαι σε αυτή, την... σε, σε αυτή την κατάσταση. Σου λέω πλέον είμαι του πιο χαλαρού, αλλά αν χρειαστεί αν έχουμε και χρειαστεί, το παιδί κρεσέντο. Παιδί αν χρειαστεί, τώρα δεν θα το, δεν το κρύβω, ναι, μ' αρέσει. Και είσαι καλή μαγείρισα. Είμαι καλή μαγείρισα. Τουλάχιστον αυτό λένε οι φίλοι μου, ότι είμαι πολύ καλή μαγείρισα. Οι άντρε που είναι φίλοι σου, και αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι κάτι και... άλλο. <laughs> <laughs> τώρα εσύ θα κλείσει σπίτια εδώ. <laughs> ε, όχι, και οι φίλοι μου και οι φίλοι μου λένε ότι είμαι καλή μαγείρισα και κάνω και ωραία τραπέζια στο σπίτι. Ναι. Τι χρειάζεται για να είναι κάποια καλή μαγείρισα. Α, λοιπόν, ε, αγάπη για αυτό που κάνει καταρχά. Ναι. Γενικά θεωρώ ότι για οτιδήποτε κάνει στη ζωή σου χρειάζεται αγάπη και να το θέλει να το κάνει. Έχει τόσο δίκιο. Ναι. Αν δεν υπάρχει αγάπη και μεράκι, δεν κάνει τίποτα καλά. Ε, και παιδιά, παιδιά, δεν χρειάζεται τώρα να κάνουμε και εφευρέσει από το μυαλό μα. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί σεφ οι οποίοι έχουν δουλέψει για εμά. Ανοίγει το κινητό σου, βρίσκει τη συνταγή και την ακολουθεί κατά γράμμα. Ε, Ποιο είναι ο καλύτερο σεφ που ακολουθεί τι συνταγέ του. Λοιπόν, εγώ βλέπω πολύ πετρετζίκι. Βλέ... Ήμουνα Ήσο... ναι. σίγουρη ότι είσαι του πετρετζίκι. Ναι, ναι, ναι. ναι. Okay. Είμαι γενιά πετρετζίκι. Ναι. Και στα πιο παραδοσιακά φαγητά βλέπω αργυρό μπαρμπαρίγου. Άρα παίζουμε μεταξύ της, ναι, ναι. της αργυρούς και του, ναι. του πετρετζίκι. Mm. Ωραία. Ε, έχει φτάσει στο σημείο που λες, όχι εδώ δεν είναι τόσο λέει η αργυρό. Θέλει λίγη περισσότερη κρέμα από ό,τι μας λέει. Έχει φτάσει σε αυτό το σημείο ναι, τη πολύ έμπειρη. περισσότερο λευράκι. Αλλά ναι. τώρα αυτό μπορεί να συμβεί σε μια συνταγή. Γιατί κάτι μπορεί να σου έχει πέσει ε, λιγότερο, κάτι περισσότερο. Οπότε. Ναι. Το, με το μάτι, έλεγε η γιαγιά μου, συγχωρεμένη, με το μάτι, παιδί μου. Άρα για να το πει με το μάτι, είσαι καλή μαγείρεσα πράγματα. Ήθελα να τσεκάρω. Α, ναι, ιδέε. Ωραία. Ε, πράγματα που σου αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύει. Α, κατα... θα σου πω ότι φτιάχνουν και γλυκά. Ναι. Ε, αυτό δεν είναι μαγειρική. Χαλά Είμαστε... στην πιάτσα. Okay. Ά, όχι, ναι. Αλλά στην πιάτσα. Ε, μ' αρέσει πάρα πολύ να κάνω σούπε. Mm -hmm. Μ' αρέσει έτσι να κάνω και αυτά τα ωραία τα μαγειρευτά, τα μοσχαράκια, τα κουκκινιστά. Με τι ωραίε σαλτσούλε. Έχει πάρει φωτιά το τηλεφωνικό μα κέντρο. <laughs> Παίρνουνε και ενδιαφέρονται όλοι για την Αλεξάνδρα. <laughs> και στο φούρνο ωραία <laughs> ναι. κρεατάκια με baby πατάτε που τι πετυχαίνω πολύ. Ωραία. Mm. Όταν δεν φτιάχνει baby πατάτε. Ωραία, ναι. Όταν δεν λε δελτίο, <laughs> όταν δεν είσαι στην εφημερίδα, πού πα να κρυφτεί. Στη θάλασσα, ναι. Ε, με με ηρεμεί, έχω και δύο συγκεκριμένα έτσι, σημεία που πηγαίνω και τα αγαπώ. Ε, Δεν έχει κάτι μελαγχολικό η θάλασσα? Έχει, αναλόγως και τα χρώματα της έχει. Δηλαδή αν ναι. έχει και μια ωραία συννεφιά, mm -hmm. έχει κάτι μελαγχολικό, αλλά μπορεί να το θέλεις και εκείνη τη στιγμή το μελαγχολικό. Είσαι μελαγχολική φύση ή χαρούμενη? Χαρούμενη, πολύ. Ναι. Χαρούμενη και αισιόδοξη. Δηλαδή... Ό,τι και αν συμβεί, λέω, θα το αντιμετωπίσουμε. Mm. Και στο τέλο, όλα θα πάνε καλά. Αυτό είναι στη φύση μας να είμαστε, γεννιόμαστε αισιόδοξοι ή πιο ε, down, τύποι Δηλαδή υπάρχουν μερικοί που το παίρνουν, να τους παίρνει από κάτω μονίμως, <coughs> το ποτήρι μισοάδιο και υπάρχουν και άνθρωποι που είναι αισιόδοξοι. Γεννιόμαστε ή γινόμαστε, έτσι. Εγώ νομίζω γεννήθηκα, έτσι. Ε, Πιστεύω γεννιόμαστε, αλλά σίγουρα αυτό μπορεί να αλλάξει με δουλειά που θα κάνεις με τον εαυτό σου, ναι. αν δεν σου αρέσει έτσι ο εαυτό σου, ε, και σίγουρα και με το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο έχεις μεγαλώσει. Ναι. Πολύ συχνά, όταν έρχονται εδώ και καλλιτέχνε, συζητάμε για αυτή τη δουλειά με τον εαυτό σου. Ναι. Και λέω ότι ε, είμαστε σε μια εποχή όπου όλοι συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να την κάνουμε, mm. έτσι... Ε, ε, είναι εφικτό αυτό, Είναι κάτι που απλά συνηθίζουμε να λέμε. Θέλει δουλειά με τον εαυτό σου. Έκανα δουλειά με τον εαυτό μου. Πρέπει να ασχοληθώ με τον εαυτό μου. Τελικά είναι πραγματικότητα, είναι μία φανφάρα τη εποχή. Αλλάζει ο άνθρωπο. Βελτιώνεται. Δεν ξέρω αν αλλάζει. Δηλαδή, κάποια χαρακτηριστικά του ανθρώπου δεν φεύγουν εύκολα, ε, αλλά σίγουρα μπορεί να βελτιωθεί. Και πρέπει να βρει χρόνο για να την κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, όπω θα πω, εγώ ότι πρέπει να δώσω χρόνο στο Δελτίο, πρέπει να δώσω χρόνο στην Εφημερίδα, πρέπει να δώσω χρόνο για να βγάλω το σκύλι μου βόλτα, πρέπει να δώσω χρόνο στου γονεί μου για να του δω. Πρέπει να δώσω χρόνο όμω και στον εαυτό μου και να δουλέψω με τον εαυτό μου, αν θέλω να εξελιχθώ και να γίνω καλύτερη. Ο σκύλο σου, τι θα έλεγε για σένα, αν μπορούσαμε να το πούμε Τι θα έλεγε για την Αλεξάνδρα, τι τύπο είσαι. Οι γενικά, η οι θα λέγαν καλά πράγματα για μάσα. Ναι, ε, ναι, αλλά δηλαδή, λέω. Τα καλύτερα θα έλεγε. Τι θα έλεγε που δεν ξέρουμε, Ότι όσο καλά και αν φαίναμε πολλέ φορέ, δεν είμαι. Mm -hmm. Και ξέρω να το κρύβω πολύ καλά αυτό πλέον. Mm -hmm. Δηλαδή, μπορεί τώρα εμένα να μου έχουν συμβεί απίστευτα πράγματα, να είμαι χάλια ψυχολογικά. Δεν θα στο δείξω. Ναι. Και μπορεί να μου το δείξω πολλέ φορέ αυτέ τι σχολιέ μου. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι εξή και ένα βαθμό ε, ανώτερη ευγένεια. Δηλαδή, το να μην θε να μπει σε ένα χώρο και να πει πω τι μου είχε mm. σήμερα. Αλλά αξίζει βέβαια οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό ξεσπάνε. Ναι. Εμεί ξεσπάμε μετά στο σπίτι μα ε, κάποια στιγμή. Γιατί εγώ ξεσπάω κάποια στιγμή, ε, βάζοντα τα κλάματα ναι. ε, ή μελαγχολώντα. Κλάμα πολύ με θόρυβο ή βουβό στο χαρτομάτιλο. Και εντάξει, μίξω κλαίο και το ξέρω εγώ. Με θόρυβο, καλά. Με θόρυβο, το μεγάλο. Με μεγάλο. <laughs> να φύγει από μέσα μα. Ναι. 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 Και εγώ είμαι ο παδό αυτού του ναι. κλάματο. Αυτό είναι που προτιμώ πιο ναι. πολύ. Ε, εάν ήθελε να δώσει τον εαυτό σου μια ευχή για το μέλλον. Ναι τι θα έλεγε, Μην μου πει υγεία και να είμαστε ευχαρούμενοι κτλ. λοιπά. Mm. Τι θα έλεγε, τι, τι, θα ήθελε να βελτιωθεί, τι θα ήθελε να δουλευτεί. Θα σου δώσω 50 ευρώ στο τέλο, να ξέρω. ό,τι το Α, Μια ευχή για το μέλλον, προσωπική. Κοίτα, βγάζω οκ okay, τα τετριμένα τη υγεία, που το θεωρώ ότι είναι το βασικό όμω. Χωρί υγεία δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Να είμαστε καλά όπου είμαστε. Δηλαδή να μην χρειάζεται να καταπιεζόμαστε σε καταστάσεις, σε δουλειές, σε σχέσεις. Να, είμαστε... να, περ... να περνάμε ωραία, να περνάμε καλά. Δηλαδή, οκ, okay, έχουμε την υγεία μας, οκ, okay, αφού έχουμε την υγεία μας παλεύουμε για τη δουλειά μας. Να, είμαστε... να... να περνάμε ωραία. Είναι, εντός εισαγωγικών, ναι. καταπιεστικό ένα δελτίο όπου λες την είδηση, αλλά δεν μπορεί να πει την απόψη σου δεν μπορείς να σταματήσεις εκεί που λες την είδηση και να πεις αυτό είναι, είναι φρικτό που συμβαίνει ή ε, αυτό θα πρέπει να γίνεται κάπως αλλιώς. Μέσα στον έχει σχόλιο να ξέρεις. Α, οκ. Okay. Έχει λίγο. Το γράφει εσύ, το τον Ναι, το γράφω Οπότε το γράφει λίγο από την πλευρά σου. Έχει μια πενιά. Ναι. Έχει. Μια πινελιά. Ναι. Και πολλές φορές δεν χρειάζεται και να πεις πράγματα. Φτάνει απλά η έκφραση του προσώπου για να τα δείξει. Ναι. Ε, Κάτσε τώρα γιατί άνοιξε θέμα. Γιατί η έκφραση του προσώπου έχει φορεθεί και ως δημοσιογραφικό στυλ Τα τελευταία χρόνια ναι. ναι Είσαι ο παδός αυτού του να κάνουμε μια γκριμάτσα για να δείξουμε ότι δεν... Όχι, εντάξει, όχι, όχι. όχι. Είσαι του πιο... Είναι και λίγο ψεύτικο τώρα αυτό Να κάνεις ναι. ένα τέτοιο ας πούμε, ένα όχι. υπερβολικό Δεν είσαι αυτής της άποψης όχι, μπορεί με το βλέμμα σου, με το σήκωμα του φρυδιού, με ένα μηδίασμα τέλο πάντων, μπορεί να δείξει κάτι. Τώρα, το ακ, ακραίε εκφράσει νομίζω δεν χρειάζονται, είναι και ψεύτικε. Πρέπει να λένε οι δημοσιογράφοι από ποια σκοπιά βλέπουν τα πράγματα, ε, ποια είναι η πολιτική του θέση, ε, τι ρόλο βαράνε για να το πω λαϊκά. Πρέπει αυτό το πράγμα να το ξέρει κάποιο που βλέπει το δελτίο σου, που βλέπει μια εκπομπή που διαβάζει ένα άρθρο σου αν πρέπει να ξέρει τι πολιτικέ μου πεπιθήσει. Περίπου. πιστεύω Το μου. τι σημαίνει, Αλεξάνδρα. Πρέπει να ξέρει. Μπορεί να μην είναι απαραίτητο κόμμα, αλλά το δεξιά-αριστερά κέντρο πρέπει να το ξέρει αυτό ο αναγνώστη τηλεθεατή. Δεν, πρέπει... δεν πρέπει να τον αφήσω να το καταλάβει, νομίζω. Πρέπει να σε βρίζουν όλοι, δηλαδή. <laughs> <laughs> Όχι, εντάξει. Ε, δεν, δεν, πρέπει να τον αφήσω να το καταλάβει. Εγώ δεν πρέπει να τον αφήσω να το καταλάβει. Ναι. Τώρα οι συντάκτε. Οκ. Okay που καλύπτουν το ένα ή το άλλο κόμμα, ναι. θα τα πούνε καλά για το ένα και για το άλλο κόμμα. Ναι. Ναι. Ε, η δουλειά αυτή μας κάνει πιο πολιτικοποιημένους ή πιο απολυτικοί. Εμένα θα σου πω με έκανε πιο πολιτικοποιημένη. Ότι αυτό είναι ναι, το σωστό ναι, ναι. και δεν είναι κάτι ναι, άλλο. Ναι, ναι, Εμένα με έκανε, με άλλαξε δηλαδή. Ενώ δεν ήμουνα τόσο. Ε, όταν άρχισα να ασχολούμαι και με το πολιτικό ρεπορτάζ έγινα πιο θερμή υποστηρικτή κάποιων πραγμάτων. Εγώ να ναι, σου ευχηθώ να υποστηρίζει το δελτίο πάρα πολύ καλά του Action κάθε, μεσημέρι, κάθε Σαββατοκύριακο μεσημέρι. Ε, θα σε βλέπουμε. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εγώ. εδώ. Ευχαριστώ. Αυτό ήταν για πω το καλύτερα αργά. Εγώ να σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο υπέροχο βράδυ. Γεια σας.